Είναι ο κύριος Στεργίου, ο Δήμαρχος του Ελβετού. Θα ακολουθήσει ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης από ΠΕΣΥΔΑΠ και επειδή ήρθε και τελευταίος ο Γιάννης Σταθάς από το Δίστο. Εντάξει, τα γνωστά μέρη. Ξεκινώ. Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω και τι ώρα ακριβώς είναι. Δήμαρχε και πρόεδρε του ΣΠΑΗ, θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση, για τη διοργάνωση και την ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε. Θέλω να ευχηθώ εκ προημίου ένα πράγμα, αυτό που ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης πριν για την όσμωση όλης αυτής της τεχνογνωσίας μεταξύ των Δήμων, να μην μείνει στο τόξο της Αττικής, να πάει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Να το ευχηθώ, γιατί ασχολούμαι 30 χρόνια περίπου με την αυτοδιοίκηση και δεν το έχω δει. Λοιπόν, είμαστε ένας μικρός Δήμος, Δήμος Βελβεντού, έξω από την Κοζάνη. Έχουμε τον ορεινό όγκο των Πιερίων στις πλάτες μας. Μπροστά είναι η λίμνη Πολυφύτου και ακριβώς από πίσω αντικριστά είναι ο Δήμος Πιερίας. Δηλαδή, τα Πιέρια είναι ο άξονας μεταξύ των δύο Δήμων, Κατερίνης και Βελβεντού. Έχουμε 90 χιλιόμετρα δάσους, 90.000 στρέμματα δάσους, 90.000, και 100 χιλιόμετρα περίπου δασικούς δρόμους, οι οποίοι δασικοί δρόμοι στα Πιέρια είναι εν πολύ σε συντήρητη. Δύο κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μία από αυτές, θα την ακούσατε πολλές φορές και πέρυσι, το καταφύγι στα 1500 μέτρα, είναι η πατρίδα κιόλας του Ζορμπά, του ήρωα του Καζαντζάκη, που έμεινε 4 μήνες χωρίς ρεύμα. Το ακούτε, συμβαίνει ποτέ, συνέβη πουθενά αλλού. 4 μήνες χωρίς ρεύμα, 4 μήνες αποκλεισμένο, γιατί δεν υπήρχε τρόπος να πάμε να πάρουμε και τους πολίτες και ευτυχώς η πολιτική προστασία έστειλε ελικόπτερα και ελικόπτερο και πήγαμε και τους πήραμε. Και είναι και η κοινότητα Βελβεντού, η έδρα του Δήμου δηλαδή, με παλιά δίκτυα, δεν έχει σχέση με το δάσος. Προσπαθούμε να κάνουμε μελέτες για τον δασικό όγκο από ίδιους σπόρους. Δεν έχουμε πολλά λεφτά. Τα χρήματα που παίρνει ο Δήμος μας για την πολιτική προστασία είναι 7.000 το χρόνο. 7.000. Άκουσα εδώ κάποιους ευνοημένους εισαγωγικά και αστεριζόμενους βέβαια, ότι παίρνουν και 30. Περιμένουμε λοιπόν τις μελέτες του Τρίτσι. Γιατί εκεί μας υποσχέθηκαν ότι σε ένα κομμάτι εκεί θα ήταν οι μελέτες. Δεν ήρθαν μέχρι στιγμής. Θέλω να ελπίζω ότι θα έρθουν. Έχουμε λοιπόν ένα δάσος χωρίς συντηρημένους δασικούς δρόμους. Αναλαμβάνει το δασαρχείο να τους συντηρήσει. Ακούστε όμως, με ένα ποσό 10.000 για 100 χιλιόμετρα ή 50 ή 30, όσα μπορεί να κάνει. Και η συντήρηση δεν γίνεται το Μάιο που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, γίνεται το Σεπτέμβριο. Στην πρώτη βροχή λοιπόν το Οκτώβριο, όλοι οι δρόμοι πλέον είναι χαλασμένοι. Ζητήσαμε από το ένα περιφερειακό κομμάτι εκεί του ΕΣΠΑ ένα greater. Την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κόπηκε σε εμάς και σε άλλον ένα Δήμο, που επίσης έχει πολλά στρέμματα δάσους, λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου. Ποιος τα βάζει τα κριτήρια, γιατί τα βάζει, δεν ξέρω. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαμε φωτιά ήταν το 2007, τότε που καιγόταν όλη η Ελλάδα, με τους 84 νεκρούς, αν θυμάστε, που είχαμε και στο πυροσβεστικό σώμα νεκρούς, σβήστηκε μετά από 13 μέρες, αλλά πώς. Εμείς, οι κάτοικοι, πυροσβεστικοί, αστυνομία, στρατός, όσο μπορούσαν, ορειβάτες, κυνηγοί και εθελοντές πολίτες, όταν λέω εθελοντές, οι πάντες, παππούδες, γιαγιάδες, τα παιδιά μας, με τα τραχτέρ, με τα βιτία, όλοι στο βουνό, καταφέραμε να ελέγξουμε αυτήν τη φωτιά. 27.000 στρέμματα κάηκαν όμως. Λοιπόν, να πάω λίγο τώρα και στα θεσμικά, δηλαδή και τι να ζητήσουμε. Το δασαρχείο δεν έχει σχέδιο δασολορίδων και όπως είπα και πριν, μελέτες δεν γίνονται. Το ίδιο και η περιφέρεια. Δεν τους βλέπουν να ασχολούνται με δασολορίδες που θα προφυλάξουν ένα δάσος. Για την ανασυγκρότηση της πολιτικής προστασίας, τα ακούσαμε, ακούστε λίγο τώρα, το 2020 από τον κύριο Χαρδαλιά, που ήρθε ενθουσιασμένος στην Κοζάνη και μας είπε ότι αλλάζουν τα πάντα. Παίρνουμε μηχανήματα, στελεχώνουμε τις υπηρεσίες, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, τίποτα. Πέρυσι, μετά από 2 χρόνια, το 2022 δηλαδή αρχές, μας έρχεται ένα έγγραφο για το πρόγραμμα Αιγής. Κρίμα που δεν είναι ο κύριος Στυλιανίδης εδώ να το ακούσει. Λοιπόν, να ακούσει αυτό που λέω, ότι ήρθε ένα έγγραφο και μας λέει, καταγράψτε τις ανάγκες σαν απομακρυσμένοι έτσι από τα κέντρα Δήμη
και σαν ορεινοί, καταγράψετε για να σας δώσουμε μηχανήματα, να σας δώσουμε κανέναν γκρεντερίστα χειριστή, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορούν, τα οποία πραγματικά θα συμβάλλουν στην προστασία του δάσους. Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν ήρθε τίποτα. Και άκουγα χθες τον κύριο Στυλιανίδη εδώ, έτσι με όλο το σεβασμό στις απόψεις του και στην, αν θέλετε, και στην πολιτική του πρακτική, αλλά δεν μπορώ εγώ σήμερα να πάω στο Βελβεντό και να κάνω λαϊκή συνέλευση που τη συνηθίζουμε και να πω στους δημότες ότι 2 μήνες πριν τις εκλογές θα βρούμε, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα όπου θα πάρουμε μηχανήματα. Πέρασαν 4 χρόνια και μπορούσε να είχαν γίνει. Μπορούμε να συντομεύουμε λίγο. Να συντομεύσουμε. Και κάτι για τον κύριο Αμυρά. Το δάσος δεν είναι μόνο. Δεν κινδυνεύει μόνο από τις φωτιές. Δεν κινδυνεύει μόνο από τις φωτιές. Κινδυνεύει, κύριοι, και από τα αιωλικά. Και δεν αναφέρθηκε πουθενά εδώ. Έρχεται λοιπόν τώρα μια μεγάλη εταιρεία. Μια μεγάλη εταιρεία, να σας πω ποια είναι, γιατί βγήκε και στο Μητρό η Τέρνα και θέλει να εγκαταστήσει 13 αιωλικά στα Πιέρια, φτιάχνοντας δρόμους, ξυρίζοντας δάσους, κάνοντας τα πάντα. Λοιπόν, και από πίσω ακολουθούν άλλες 75 αιτήσεις. Φυσικά, όσο είμαστε δημοτική αρχή, δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε ούτε για αστείο. Λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν είναι όμως το θέμα εκεί. Ποια είναι η πολιτική, πού είναι το σχέδιο αυτό το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είχαμε στις 4 Μαΐου συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και ο ίδιος είπε, προς τιμήν του μεν, αλλά φαίνεται τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών δεν το προχώρησαν, ότι θα κάνουμε ειδικό χωροταξικό και ότι σε ένα εξάμηνο περίπου, πέρασαν 8-9 μήνες, μια επιτροπή θα έχει κατασταλάξει σε κάποια βασικά πράγματα. Τι να λέμε τώρα εδώ, να ευλογούμε τα γένια μας, θέλετε να κάνουμε έτσι μια συνάντηση καλών προθέσεων? Δήμαρχε, δεν έχει σχέση με την οργάνωση που κάνεις. Θα δώσουμε την ευκαιρία να έχουμε τη συνάντηση αυτή, πρόεδρε, λοιπόν, του ΠΑΗ, και να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά. Άφησα τελευταίους τους πρώτους, αν θέλετε, τους εθελοντές. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να οργανώσουμε εθελοντές όπως είναι εδώ. Δεν έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε τον τρόπο, ούτε τα χρήματα. Είμαστε όμως όλοι εθελοντές. Πραγματικά, πιστέψτε μου, βγαίνουμε οι πάντες για να προστατεύσουμε το δάσος. Και όχι μόνο αυτό, όλα τα καλοκαίρια, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί πτήδοι, κάνουμε περιπολίες του δάσους. Να σας εξομολογηθώ ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που έκανα γερμανικό νούμερο με αντιδήμαρχο, είμαι αιρετό, είμαι πολίτη, πηγαίνοντας στα Πιέρια, όπου εκεί βοηθούν, σας είπα, ο Ριβάτες, οι κυνηγοί, οι εθελοντές, η αστυνομία, ο στρατός και βεβαίως η πυροσβεστική με τα λιγουστά μέρη που έχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω μόνο κλείνοντας τον κύριο Πέτσα, γιατί όταν τον θέτουμε προβλήματα τα αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τα επιλύσει και όσο μπορεί να χρηματοδοτήσει. Τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών και του επισημένου είναι η παθογένεια της διοίκησης εδώ, δεν είναι τα ίδια με του πολιτικού, ειδικά τον κύριο Πέτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Έθεσες ένα σημαντικό θέμα, την χωροταξική κατανομή των ΑΠΕ. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε, γιατί υπάρχουν πολλές σκέψεις ακόμα και για τον Ημιτό, ο οποίος δεσμεύεται από διατάγματα προστασίας και όλα αυτά.